στο σπίτι του Φάρου του Κόσμου, στον Δεδροπόταμο, βρέθηκε αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης του κόμματος, Θόδωρο Καραόγλου. Τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Κανένα στο περιθώριο, ενημερώθηκαν για τα προβλήματα αλλά και τους μελλοντικούς στόχους του Κέντρου Προστασίας Ανηλίκων ΡΟΜ που λειτουργεί στον Δεδροπόταμο. Ζούμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που έχει δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε, κουβεντιάζουμε με τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτές τις κοινωνικές δομές, τους ανθρώπους του εθελοντισμού, καταγράφουμε τα προβλήματά τους και συνέχεια θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε έτσι ώστε είτε να πετύχουμε όπου χρειάζεται παρέμβαση πολιτείας και βοήθεια από την πολιτεία για να λυθούν τα προβλήματα αυτά, είτε να πετύχουμε μέσω της γνωστοποίησής τους να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους. Ο Φάρος του Κόσμου που ίδρυσε ο πατέρας Αθηναγόρας έχει σήμερα υπό τη σκέπη του 12 ανήλικα παιδιά ΡΟΜ, τα οποία ζουν, σιτίζονται και μορφώνονται με τη βοήθεια της συγκεκριμένης δομής. Στην προσπάθεια αναβάθμισής του, ο Φάρος του Κόσμου αποκτά νέες εγκαταστάσεις σε οικόπεδο που βρίσκεται κοντά στις σημερινές. Σε πρώτη φάση θα στηθούν 6 κοντέινερς για να εξυπηρετήσουν τις βασικές λειτουργίες, το φιλοξενείο, το συσίτιο και το κέντρο ημέρας. Στην πορεία όμως θα ολοκληρωθεί και θα μπορέσει να καλύψει μια μεγαλύτερη γκάμα στον τομέα της δημιουργικής απασχόλησης που είναι πολύ σημαντική για να πετύχουμε τους στόχους που είπαμε προηγουμένως. Ο Φάρος του Κόσμου λειτουργεί από το 2005 και προσφέρει στους ανήλικους ΡΟΜ εκτός από στέγη και φαγητό και φροντιστηριακά μαθήματα, μαθήματα μουσικής και ξένων γλωσσών από εθελοντές που στηρίζουν το κέντρο.